Με μια φαντασμαγορική γιορτή έκλεισε η αγωνιστική χρονιά για την ομάδα του Ρεθύμνου. Η διοίκηση, συνεργασία με την Τσίπιτα Μόλτο, διοργάνωσαν μια άκρος εντυπωσιακή και εορταστική εκδήλωση μετά τη λήξη του αγώνα απέναντι στον Ηλυσιακό, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν. Ένας-ένας οι παίκτες της ρεθμιώτικης ομάδας έκαναν την εμφάνισή τους στο προάβλιο χώρο του κλειστού Μελίνα Μερκούρη, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο που παρέμεινε στο γήπεδο συμμετέχοντας στη γιορτή. Κεντρικό πρόσωπο αποτέλεσε ο Κένι Γκάμπριελ, ο οποίος αναδείχθηκε μόλι το MVP με βάση την ψηφοφορία του κοινού. It was a great season. We had a lot of ups and downs, but most importantly, we tried to win every home game, and that's what you do as a team. And I'm just happy that tonight we got the win, the last win of the season. I wish we could go to the playoffs, but unfortunately we didn't make it. But I'm happy with the results that we did for the season. Εμείς αυτή την ιδέα την είχαμε πέρυσι. Κλέβουμε ιδέες από την Αμερική. Το πάρτι μετά το μάτς και στην Αμερική το κάνουν πριν. Και εμείς έχουμε μια μεγάλη αυλή έξω με το barbecue. Είναι κάτι που γίνεται στάνταρ στην Αμερική. Ήθελα να το δω εδώ πέρα και βέβαια έχω και εξαιρετικούς μέσα στο Δουσού. Είμαστε μια πολύ καλή παρέα που λες, παιδιά, να οργανώσουμε ένα μπαρμπικιού, αμέ, και γίνεται. Και ευχαριστώ βέβαια και την Τσιπίτα που ήταν ένα πολύ καλό sponsoring για μας και ελπίζω να είναι και αυτοί ευχαριστημένοι. Ο πολύτιμότερος παίκτης του Ρεθύμνου ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση με τις χορευτικές του ικανότητες, έχοντας συμπαραστάτη τον Καλίστο Σεζυγικού. Thank you.